θέματα μας για σήμερα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ουσμπεκιστάν, παρακαλώ. Σήμερα είναι η επέτειος της ανεξαρτησίας της χώρας και προσεχώς διοργανώνεται ένα φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα με μουσική και πολλά δρόμενα που έχει στόχο να ενώσει τους λαούς των δύο χωρών. Όπως σας έλεγα, στις 17 με 20 του Σεπτέμβρη η Αθήνα θα φιλοξενήσει το δεύτερο φεστιβάλ του Ουσμπεκιστάν, ένα φεστιβάλ το οποίο θα συμπεριλάβει εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες και πολλά άλλα δρόμενα. Είναι αφιερωμένο στην 23η επέτειο της ανεξαρτησίας του Ουσμπεκιστάν, που είναι σήμερα. Φέτος οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ τελούν υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου του Ουσμπεκιστάν και του Δήμου Αθηναίων. Ο πρόεδρος της Excel Group που διοργανώνει το φεστιβάλ, Ξενοφών Λαμπράκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι το ραδιόφωνο Αθήνα 984 για τη μεγάλη βοήθεια που μας κάνει στην προσπάθειά μας να διαδώσουμε τον πολιτισμό μιας χώρας. Να είστε καλά. Mm-hmm. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε δίνοντάς μας έτσι μερικές λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει το φεστιβάλ φέτος. Ναι, πριν από 2 χρόνια είχα οργανώσει και ένα άλλο φεστιβάλ κινηματογράφου του Ουσμπεκιστάν, στο κινηματογράφο Τριανών, όπου και φέτος μας παραχωρεί την αίθουσα. Φέτος θα έχουμε το εξής πρόγραμμα. Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερο πάντα, ελεύθερη, θα έχουμε την εγγένεια ομαδικής έκθεσης ζωγράφων από το Ουσμπεκιστάν, από την Ταρσκέντη. Μάλιστα. Η έκθεση λέγεται «Η Αθήνα συναντά την Ταρσκέντη». Είναι, φέτος κάνουμε έκθεση στους Έλληνες ζωγράφους που έχουν γεννηθεί εκεί και σπουδάσει και μεγαλώσει και τώρα ζουν στην Ελλάδα. Και έχουν φτάσει στο απόγειο της δόξας τους, είναι καταξιωμένοι ζωγράφοι, πάρα πολύ καλοί και γι' αυτό θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό, στο ελληνικό και στο ρωσόφωνο κοινό. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι 6 ζωγράφοι? Οι ζωγράφοι είναι θα τους πω με σειρά προτεραιότητας, είναι ο Γιάννης Κάδρας, είναι ο Ιβάνο Κυριακίδης, είναι ο Αλέξης Οσιαμάνης, είναι η Βασιλική Σαρογλόγλου, είναι ο Δημήτρης ο Σιδεράς και ο Κώστας ο Μπανάσης. Είναι καταπληκτικοί ζωγράφοι με ακαδημαϊκή σχολή στην Ταρσκέντη. Ο καθένας βέβαια τώρα στο είδος του. Κάποιος ζωγραφίζει μοντέρνα, ζωγραφική, άλλος κλασική, αλλά είναι οι δήμονες στο τομέα τους. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά. Μετά έχουμε, αυτό ήταν, είπαμε, Τετάρτη 17 του μηνός. Την Πέμπτη 18 του μηνός, μετά τις 8 το βράδυ, στο σινεμά Τριανών, που είναι στην πλατεία Βικτωρίας, Κοδρικτόνος, θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία, γκαλά κανσέρτο, διασήμων Ουσμπέκων μουσικών. Το πρώτο μέρος θα είναι κλασική μουσική, είναι 3 παιδιά βιρτουόζοι, 3 παιδιά θαύματα, οι οποίοι είναι βιρτουόζοι. Ο ένας είναι στο πιάνο, ο άλλος είναι στο βιολί και ο τρίτος είναι στο εθνικό τους όργανο, το Πρίμα Ρουμπάπ. Θα μας παίξουν γνωστά και άγνωστα κομμάτια κλασικής μουσικής. Στο δεύτερο μέρος έχουμε ένα καταπληκτικό συγκρότημα φολκλωρικό από το Ουσμπεκιστάν που παίζουν μουσικά όργανα, τα εθνικά τους μουσικά όργανα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά και πολύ καλούς τραγουδιστές. Το συγκρότημα λέει την Παχόρ. Και θα απολαύσουμε και τις μελωδίες και τα τραγούδια, αλλά και τις ενδυμασίες τους, τις εθνικές. Μάλιστα. Θα έχουμε και βέβαια και μια έκπληξη. Θέλω να παρουσιάσω, να κάνω μια σύμπραξη των Ελλήνων και Ουσμπέκων μουσικών. Θα πάρουμε την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη και θα παίξουν μαζί και θα ηχογραφήσουν ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με εθνικά μουσικά όργανα του Ουσμπεκιστάν και την ορχήστρα με μπουζούκια και ελληνική μουσική από εδώ. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέρον. Πρότυπο, ναι. Και κάπως έτσι θα δώσουμε και το μήνυμα της ένωσης της κουλτούρας των δύο λαών. Ναι, βασικά ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι ο καινούριος πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος, γενικός πρόξενος του Ουσμπεκιστάν, ο Λίμ Κασίμοφ, ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, είχε δώσει και μια συνέντευξη σε μια ρωσόφωνη εφημερίδα τώρα στην Μύρ και Ομόνια και είπε ότι εμείς οι Έλληνες και οι Ουσμπέκοι στο Ουσμπεκιστάν έχουμε κοινά χαρακτηριστικά στο DNA μας. Και το είχε εξηγήσει γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος είχε φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι τη Σαμαρκάνδη, τα Σκένδη που είναι η πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, Μπουχάρα, είχε παντρευτεί την Ροξάνη, την πριγκίπισσα της Βακτριανής. Και έχει παντρεύσει και πολλούς άλλους Έλληνες που ήταν μαζί του, στην αποστολή.
με τις ντόπιες γυναίκες. Μετά όλοι αυτοί άρχισαν να φεύγουν ξανά πίσω στην Ελλάδα. Και γι' αυτό λέει ότι υπάρχει DNA στην Ελλάδα και από το Ουσμπεκιστάν και στο Ουσμπεκιστάν από τους Έλληνες. Mm-hmm. Και το μήνυμά μας είναι, εμείς θέλουμε καταρχήν να διαδώσουμε το πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, την κουλτούρα του Ουσμπεκιστάν στην Ελλάδα, να μάθει ο κόσμος τι έχει στη Ουσμπεκιστάν, ποια είναι η πρωτεύουσα, η Τασκένδη. Μην ξεχνάτε ότι στην Τασκένδη, μετά το 1949, μετά το εμφύλιο πόλεμο, είχαν ζήσει πάρα πολλοί Έλληνες, 50.000 Έλληνες στην Τασκένδη, που είχαν βοηθήσει να νοικοδόμησαν στην Τασκένδη. Μάλιστα. Και γι' αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα. Και είναι πράγματα, είναι λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζει ο πολλής κόσμος, το ευρύ κοινό. Υπάρχουν πολλοί Ουσμπέκοι που ζουν στην Ελλάδα σήμερα? Υπάρχουν πολλοί Ουσμπέκοι που ζουν εδώ στην Ελλάδα, που έχουν παντρευτεί Έλληνες. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν mm-hmm. και απλοί Ουσμπέκοι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες ακόμα. Όπως ξέρω, 2,5 με 3,000 Έλληνες ακόμα είναι στο Ουσμπεκιστάν, παραμείνανε. Παντρευτήκαν και αυτοί οι Ρώσους, Ουσμπέκους κλπ. Κλπ. Μας μιλήσατε... Θα σας πω ότι 19 του μηνός το Γενικό Προξενείο θα κάνει μια μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας του Ουσμπεκιστάν. Και η οποία είναι σήμερα, 1η Σεπτέμβρη έχει θεσπιστεί να σήμερα, είναι μάλιστα, η ημέρα είναι... της εξαρτησίας. Ναι, έχουν αργίες στο Ουσμπεκιστάν mm-hmm. και γίνονται μεγάλες παρελάσεις και γιορτές στις κεντρικές πλατείες. Και το Σάββατο, 20 το μηνός, mm-hmm. Το συγκρότημα το φορκλωρικό θα μας παίξει στο Μαγειμένο Αυλό, στο ρεστοράν, στη ταβέρνα Μεγανικό Μαγειμένος Αυλός mm-hmm. και θα τους απολαύσουμε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης ήθελα να πω ότι, να ρωτήσω μάλλον, σχετικά με την ανταπόκριση που είχε το φεστιβάλ που κάνατε πριν 2 χρόνια. Α, πριν 2 χρόνια το φεστιβάλ, καταρχήν στα εγγένεια αίθουσα ήταν κατάμεστη του Τριανών, δεν υπήρχε ούτε μια ελεύθερη θέση. Μάλιστα. Ο κόσμος απόλαυσε τις ταινίες, ήταν 3 μέρες και ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Όπως και πρόσφατα τον Ιούνιο που μας πήρατε και συνέδειξε το ρώσικο σινεμά που κάναμε. Που είχε μεγάλη επιτυχία και πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ναι, και πιστεύω τώρα 17 του μηνός και 18 ο κόσμος θα ανταποκριθεί, γιατί σας είπα είναι επίκαιρο το θέμα και γενικά η τέχνη θα σώσει τον κόσμο για μένα. Εγώ πάντα είμαι ακράδαντα, το πιστεύω αυτό και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Το φεστιβάλ έχει είσοδο? Το φεστιβάλ θέλω να πω ότι είναι με είσοδο ελεύθερη. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, γι' αυτό εμείς πάντα που κάνουμε προσπάθεια να υπάρχει μια ανιδιοτέλεια σε αυτό το θέμα, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι εμπόριο και θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο, τους Έλληνες, τους Ουσμπέκους, τους Ρωσόφωνους, όλους εδώ. Και μάλιστα ήθελα να σας πω σήμερα που είναι η γιορτή στα Ουσμπέκικα μια ευχή. Μουστακιλίκ Μπαϊραμιγκής Μουμπάρακ Μπολσίν. Που σημαίνει? Που σημαίνει σας εύχομαι καλή υγεία για την ανεξαρτησία του Ουσμπεκιστάν και καλή πρόοδο. Κύριε Λαβράκη, ελπίζω να μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή είστε ένας άνθρωπος πολυπράγμων, τις επόμενες ημέρες θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό, γιατί αν θυμάμαι καλά έχετε τη συμμετοχή σας σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής. Εγώ? Τα λέω σωστά? Θα στείλω αντιπροσώπους ανθρώπους σε μια έκθεση ζωγραφικής, αλλά το χρόνο mm-hmm. ετοιμάζω μια μεγάλη αποστολή mm-hmm. Κάθε 2 χρόνια στη Σαμαρκάνδη, εκεί που οι Μαρακάνδοι με τους αρχαίους Έλληνες που την ονομάζανε, γίνεται ένα παγκόσμιο φεστιβάλ μελωδίες, ανατολίτικες μελωδίες, και θα στείλουμε την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη να παίξει, να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα, και θα κάνουμε μια μεγάλη εκδρομή, όποιος θέλει θα κάνουμε. Θα μαζέψουμε μια ομάδα μεγάλη για να δουν τι σημαίνει ο Ουσμπεκιστάν, την Τασκένδη, mm-hmm, Σαμαρκάνδη, mm-hmm. Μπουχάρα, να δουν την περιοχή εκεί. Να ξέρετε ότι η Σαμαρκάνδη, η Μπουχάρα, όλες αυτές οι πόλεις, αυτές είναι η δεύτερη Μέκα. Όποιος δεν έχει πάει σε αυτές τις χώρες σημαίνει δεν είναι καλός μουσουλμάνος, έτσι λένε στο χώρο των μουσουλμάνων. Μάλιστα. Πάντως μέχρι εκείνο το ταξίδι έχουμε καιρό. Προς το παρόν θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την κουλτούρα αυτή mm-hmm. τώρα, σε λίγες ημέρες. Mm-hmm.
Να ευχηθώ καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ και σε αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος 17 έως 20 του μηνός. Θα το γράφουμε και στις... Θα τα ξαναπούμε. Facebook, και θα τα ξαναπούμε μαζί σας, βεβαίως, και στα ρώσικα και στα αγγλικά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιόφωνο σας. Αθήνα 984. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά κύριε Λαμπράκη. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.